Τώρα που τα πιο δύσκολα στην ανηφόρα είναι πίσω μας, το ξέρουμε όλοι ότι στις κρίσιμες στιγμές της προηγούμενης τετραετίας την κοινωνία μας την κράτησαν όρθια και ενωμένη η ελληνική οικογένεια που παραμένει ισχυρή και η ελληνική εκκλησία που πιστή στις παραδόσεις της Ορθοδοξίας μας έκανε το καθήκον της στο ακέραιο. Και γι' αυτό ήθελα προσωπικά να έρθω και να σας ευχαριστήσω και να πω δημόσια την ευγνωμοσύνη μας για το έργο σας. Και δεν σας ευχαριστούμε μόνο για όσα έγιναν, αλλά και συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για τα όσα μπορούν να γίνουν από εδώ και μπρος. Πέρα λοιπόν από τα μέτρα ανακούφισης που ελήφθησαν ή τρέχουν από σήμερα, πέρα από το κοινωνικό μέρισμα που ήδη δίνεται, όπως γνωρίζετε, στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, 535 εκατομμύρια ευρώ, πέρα από τα μέτρα για τους άστεγους και τους άνεργους και τους ανασφάλιστους, πέρα από τα έργα της Εκκλησίας που ήδη εντάχθηκαν στον ΕΣΠΑ, έχουμε τώρα ένα πρόσθετο πρόγραμμα που αποφασίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και από την ελληνική κυβέρνηση και προβλέπει ότι για την επταετία 14 με 20, όσο περισσότερο γίνεται έμπροστο βαρός, θα δοθούν 281 εκατομμύρια στην Ελλάδα στο πρόγραμμα τροφίμων και ειδικής βοήθειας στους ανήμπορους.